Μπορεί οι μάσκες να έπεσαν στους εξωτερικούς χώρους, όμως η πανδημία του κορονοϊού με τα μεταλλαγμένα της στελέχη είναι εδώ και επιμένει. Οι προσπάθειες είναι διαρκείς και καθημερινές, σε κάθε επίπεδο. Και η Περιφέρεια Πελοποννήσου με τις δομές της συμβάλλει σε αυτόν τον αγώνα, με τις αναφορές του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου να είναι χαρακτηριστικές. Εμείς κάναμε με μεθοδικό τρόπο το καλύτερο δυνατό. Διαθέσαμε χρήματα, εννοώ τα χρήματα του κόσμου, όχι τα δικά μας, της κοινωνίας τα χρήματα. Αυτά διαχειριζόμαστε και από τον τρόπο που τα διαχειριζόμαστε πρέπει να κρυθούμε. Πολλά χρήματα λοιπόν για την υποστήριξη των νοσοκομείων και την αντιμετώπιση αυτής της διεθνούς πανούκλας, θα μου επιτρέψετε να πω, διότι περί αυτού πρόκειτο, τίναξε τα κράτη και τις οικονομίες στον αέρα. Νομίζω ότι η επιστήμη θα δώσει τη λύση, να μην φοβάται ο κόσμος. Ο κόσμος όμως πρέπει να πάει και να εμβολιαστεί αρκετά με τους διάφορους έξυπνους, οι οποίοι περιφέρονται και λένε διάφορα. Πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι, να φτιάξουμε αυτό το τείχος ανοσίας για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και να κάνουμε τις δουλειές μας με το καλύτερο δυνατό τρόπο, να ξαναζήσουμε, να επέλθει η ελευθερία. Το κρίσιμο ζήτημα λοιπόν έχει να κάνει με τον εμβολιασμό. Από την άλλη, οι πληροφορίες που ήθελαν τη χώρα μας να παραμένει εκτός της πράσινης λίστας των Βρετανών επιβεβαιώθηκαν. Κάτι που σημαίνει ότι οι ροές ταξιδιωτών από τη δεύτερη μεγαλύτερη για τον ελληνικό τουρισμό αγορά θα συνεχίσουν να είναι ισχνές για τουλάχιστον 3 ακόμη εβδομάδες. Η Πελοπόννησος παρουσιάζει μια καλή εικόνα, όπως φαίνεται θα στηριχτεί στον εσωτερικό τουρισμό. Για την Πελοπόννησο, η οποία καλά σχετικά τα πήγε, έχω να πω ότι θα έχουμε μεγάλο τουριστικό ρεύμα, εσωτερικού τουρισμού κυρίως. Οι προβλέψεις για τον εξωτερικό τουρισμό θεωρώ ότι δεν θα επαληθευτούν. Θα υπάρξουν ζητήματα. Ξέρετε τι συμβαίνει με τη Μεγάλη Βρετανία, όπου ιδιαίτερα είχαμε κόσμο από Κύπρο στην Πελοπόννησο. Αλλά παρατηρούμε ότι ο εσωτερικός τουρισμός, ιδιαίτερα από την Αττική προς την Πελοπόννησο, είναι μεγάλος και θα στηρίξει τις επιχειρήσεις μας και τον κόσμο του τουρισμού σε ικανοποιητικό βαθμό. Αυτό είναι η πρόβλεψή μας. Όσον αφορά για τον κορονοϊό και τις μεταλλάξεις του, δεν φοβόμαστε, δουλεύουμε, παίρνουμε τα κατάλληλα μέτρα και κυρίως εμβολιαζόμαστε.